Και πάμε στην τελευταία ερώτηση στη σημερινή συνεδρίαση, στην με αριθμό 273, 11 πρώτου 2021. Επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής κ. Γεώργιου Καμίνη προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα «Αποκατάσταση της διαφάνειας στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το άσυλο και την έκβαση των αιτημάτων ασύλου πολιτών της Συρίας». Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτης Μηταράκης και συνάδελφοι. Για το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε συμπληρώσει ένα χρόνο στο αξίωμά σας και σας εύχομαι και καλή συνέχεια. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω, μαζί μου ότι το να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στο θέμα του προσφυγικού και μεταναστευτικού είναι κάτι το οποίο μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το ζήτημα και να αποφύγουμε και τα fake news. Η αξιοπιστία των στοιχείων βοηθάει πρώτα απ' όλα εσάς να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά η δημοσιότητά μας βοηθάει και εμάς. Βοηθάει την αντιπολίτευση, βοηθά τους διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατ' επέκταση και την κοινή γνώμη. Μέχρι ότου γίνεται υπουργός, τα στατιστικά στοιχεία τα τηρούσε η Υπηρεσία Ασύλου με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, με έναν απλό και εύληπτο τρόπο σε ουσιαστικά μια μισή σελίδα. Ήξερε κανείς πόσες αιτήσεις ασύλου έχουν κατατεθεί, ανά μήνα, ανά εθνικότητα, ανά σημείο εισόδου, πόσες γίνονται δεκτές, πόσες απορρίπτονται, σε ποιο βαθμό, στον πρώτο ή στο δεύτερο, πόσες καταχωρούνται στο αρχείο, πόσες χαρακτηρίζονται απαράδεκτες, και αυτό αφορά ειδικότερα και τους Σύρες πολίτες, τους πολίτες από τη Συρία, και γενικότερα υπήρχε μια ακριβής εικόνα του τι συμβαίνει. Σταματήσατε να αρτάτε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, τα οποία έχουν έτσι και μια εγγύηση αντικειμενικότητας, παρέχετε στοιχεία τα οποία όμως είναι μπερδεμένα σε τέτοιο βαθμό, κύριε Υπουργέ, που δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη για το τι συμβαίνει. Και όπως είπα στην αρχή της αγόρευσής μου, η διαφάνεια μας βοηθάει όλους να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ. Λάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε. Ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό, επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα, κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι' αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν στοιχεία τα οποία ξεκάθαρα δίνουν την εικόνα του τι συμβαίνει στο μεταναστευτικό. Επιλέξαμε από το Μάρτιο του 2020, στο πρώτο δίμηνο της επαναλειτουργίας του Υπουργείου, να εκδώσουμε ένα ενιαίο δελτίο ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και πράγματι το Μάρτιο ξεκίνησε με λίγες σελίδες. Η έκδοση του Δεκεμβρίου, που θα δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι αύριο, έχει 25 σελίδες και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ασύλου, όπως ακριβώς τα ρωτάει η ερώτησή σας, όλα τα στοιχεία της Αρχής Προσφυγών, όλα τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, όλα τα στοιχεία του Προγράμματος Ένταξης Ήλιους. Θελήσαμε, και αυτό ήταν ένα στόχος και με το νέο προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο για τον νέο οργανισμό του Υπουργείου, να αποκτήσουμε μια ενιαία ταυτότητα. Το Υπουργείο δεν είναι ξεχωριστές υπηρεσίες που λειτουργούν αυτόνομα, είναι μια ενιαία υπηρεσία. Υπάρχει πλέον κοινό τμήμα στατιστικής, όπως προβλέπεται και στο νόμο του επιτελικού κράτους, για να δίνει αυτές τις πληροφορίες. Θα σας πω λοιπόν ότι το 2020 είχαμε μια μείωση ροών στη χώρα μας κατά 80%. 87% στα νησιά, 62% στον Εύρο. Εκδώσαμε 106.000 αποφάσεις ασύλου, 81.000 αποφάσεις στον πρώτο βαθμό, 25.000 στο δεύτερο βαθμό, μία αύξηση 64% σε σχέση με το 2019. 33% των αιτημάτων
ήταν θετικά ως προς το προσφυγικό καθεστώς, 10% ήταν θετικά ως προς την επικουρική προστασία. Ειδικά για τους Σύρους που ρωτήσατε, 61% επί των αιτήσεων είναι τα θετικά, 77% είναι το recognition rate, αν δεν λάβουμε υπόψη τις υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο. Λάβαμε 40.000 νέα αιτήματα, το οποίο σημαίνει ότι 25.000 από αυτά ήταν αφήξεις του 2019 που δεν είχαν υποβάλει κατά την άφηξή τους στην Ελλάδα και υποβάλανε μέσα στο 2020. Έχουμε μειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις κατά 43%. Ακόμα εκκρεμούν αρκετές, εκκρεμούν 80.000 αποφάσεις. Στόχος είναι στο τέλος του 2021 να μην υπάρχουν εκκρεμείς αποφάσεις. Μειώσαμε κατά 28.000 άτομα αυτούς που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας. Από 93.000 σε όλη τη χώρα μειώθηκαν στις 65.000. Κλείσαμε 57 ξενοδοχειακές δομές το 2020, κλείσαμε άλλες 3 ήδη το 2021, άρα μειώσαμε την επιβάρυνση στις τοπικές κοινωνίες κατά 60 δομές, δημιουργήσαμε 3 μόνο νέες δομές μέσα στο 2020. Ένα μεγάλο θέμα που συζητήσαμε σε αυτή την αίθουσα ήταν η αποσυμφόρηση των νησιών. Και πράγματι, στα νησιά μειώθηκαν από 38.000 οι οφελούμενοι που μέναν σε δομές ή στο εστία την 1η Ιανουαρίου του 20, σε 14.000 στις 31 Δεκεμβρίου του 20, άρα μειώθηκαν στα νησιά μας το βάρος κατά 63%. Και τέλος, γίνανε 11.304 αποχωρήσεις από τη χώρα, είτε απελάσεις, είτε οικειοθελείς απελάσεις, είτε μετεγκαταστάσεις. Και επειδή πάντα με ρωτάτε για τους Αλβανούς, 3.400 ήταν οι Αλβανοί, 8.000 ήταν αυτοί που προέρχονται από άλλες χώρες. Από τον Ιούνιο και μετά έχουμε μια ισορροπία και κάποιους μήνες είναι περισσότεροι αυτοί που φεύγουν νόμιμα από τη χώρα μας από αυτούς που έρχονται. Τέλος, το πρόγραμμα Ήλιος είναι εγγεγραμμένοι 23.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ένταξη αυτών που πραγματικά δικαιούνται διεθνούς προστασίας και γι' αυτό τοποθετήθηκε και η Υφυπουργός στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σοφία Βούλτευση, ακριβώς με αυτή την αρμοδιότητα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Άρα, κύριε Υπουργέ, αν καταλαβαίνω καλά, από εδώ και πέρα θα έχουμε ακριβέστερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το άσυλο και ειδικότερα και σε ό,τι αφορά και την εθνικότητα, που ακόμα δεν έχουμε στοιχεία. Έχουμε διάφορα στοιχεία λόγου χάρη για τις εν γέννη αναχωρήσεις, οι οποίες ήταν κατά κατηγορία αναχωρήσεων, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε ανεθνικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει η ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως είπα ακόμα και η ακαδημαϊκή κοινότητα, τι ακριβώς συμβαίνει με το άσυλο και με τη μετανάστευση, ποιες είναι οι εθνικότητες που παίρνουν, ποιες είναι οι εθνικότητες των οποίων απορρίπτονται και ποιες εθνικότητες επιστρέφονται ή μετεγκαθίστανται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδα ότι προημερών είχατε και συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος εξέφρασε το παράπονο ότι ο Δήμος έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα το τελευταίο καιρό, έχει αναλάβει ένα βάρος σε σχέση με άλλες πόλεις που δεν του αναλογεί και έχει κάνει το καθήκον του. Πρέπει να πω ότι αυτό ήταν ένα ζήτημα ήδη από την πρώτη στιγμή που είχα αναλάβει Δήμαρχος. Από εκείνη την εποχή κατευθυνόντουσαν όλες οι ροές, κυρίως μεταναστών οι οποίοι είχαν μπει χωρίς χαρτιά στη χώρα, κατευθυνόντουσαν στην Αθήνα, συνειδητά από τις κυβερνήσεις. Και τότε μπαίναν από τον Εύρο στο πρώτο εκείνο διάστημα. Δεν μπαίναν από τα νησιά. Η Αθήνα είναι μία χωάνη όπου το πρόβλημα ουσιαστικά μετατοπίζεται και νομίζουν όλοι ότι έτσι χάνεται. Θα θέλαμε να ξέρουμε από εδώ και πέρα αυτοί στους οποίους χορηγείται το άσυλο, πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους αφήνουμε και πηγαίνουν όπου θέλουν, να το γνωρίζουμε. Τους κατευθύνουμε σε συγκεκριμένες πόλεις και σε συγκεκριμένες δομές, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Τώρα μάλιστα που έχουμε πια και Υφυπουργείο αρμόδιο για την ένταξη, πιστεύω ότι θα έχουμε λεπτομερή στοιχεία
ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Τελειώνω λέγοντας ότι η νόμιμη μετανάστευση και το άσυλο που χορηγούμε στους ανθρώπους τους οποίους το δικαιούνται μπορεί να αποβεί για τη χώρα ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο ως πρόβλημα. Δίπλα σας καθόταν προλίγου ο κύριος Τσακλόγλου, ο οποίος γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος του ασφαλιστικού. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι μια βραδιφλεγής βόμβα που εξακολουθεί να υπάρχει στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Και οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά εγκαθίσταται νόμιμα στη χώρα θα έχουν μια τεράστια συμβολή στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, η κοινωνία η ελληνική ολόκληρη, πρέπει να έχει μια σαφή εικόνα του ζητήματος. Ευχαριστώ. Και ο κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, νομίζω η σημερινή ερώτηση δείχνει τα θετικά του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γιατί πολλά από τα σημεία που θέσατε και εσείς στην ερώτησή σας αποτέλεσε και για τη δικιά μας ομάδα η οποία αναλύει τα στοιχεία ένας μπούσουλας για στοιχεία τα οποία ζητούνται πάνω στο μεταναστευτικό. Και θα δείτε στην ετήσια έκδοση που θα βγει αύριο στη δημοσιότητα ότι όλα αυτά που έχετε θέσει ως ερωτήματα απαντώνται και θα τα δίνουμε πλέον συστηματικά. Τα περισσότερα σε μηνιαία βάση, κάποια λίγο πιο πολύπλοκα σε τριμηνιαία βάση, αλλά συστηματικά, ώστε να έχετε όλη μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στο μεταναστευτικό. Και για την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί καταδεικνύει τα απτά αποτελέσματα της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθήσαμε το 2020 για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που πραγματικά μάστησε τη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Ως προς το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, νομίζω ότι είναι πλέον βασική κατεύθυνση γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θετικό η Ευρώπη να είναι ανοιχτή, αλλά να είναι ανοιχτή με κανόνες, να είναι ανοιχτή σε δεξιότητες, να είναι ανοιχτή σε ανθρώπους που θέλουμε στην Ευρώπη να έρθουν να μας στηρίξουν και πράγματι, καλώς ή κακώς, τα δημογραφικά, όπως εσείς λέτε, είναι μια πραγματικότητα όχι για τη χώρα μας, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Αναφερθήκατε στο θέμα της Αθήνας. Θυμάμαι όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής Α Αθηνών την περίοδο 11-12 ή και βουλευτής Α Αθηνών την περίοδο 12-15. Το μεταναστευτικό ήταν ένα βασικότατο πρόβλημα της Αθήνας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και αν δείτε τα στατιστικά, την περίοδο 12-15 υπήρχε μείωση των νομίμων μεταναστών που διαμένουν στην Αθήνα. Την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19 υπήρχε μια μεγάλη αύξηση. Την περίοδο 19-20 υπάρχει ουσιαστικά μια σταθερότητα. Αυτό που συζητήσαμε με τον Δήμαρχο Αθηναίων είναι ότι δεν μπορούν συγκεκριμένες περιοχές της πόλης των Αθηνών να σηκώνουν όλο το βάρος του μεταναστευτικού. Και σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με τον κύριο Μπακογιάννη, θέλουμε να θέσουμε ένα μηχανισμό για να μπορούμε να παρατηρούμε και να κατευθύνουμε οτιδήποτε μελλοντικές ροές μπορεί να υπάρξουν προς την πόλη. Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι ότι αυτοί που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες έχουν ελευθερία κινήσεως στη χώρα μας, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα ως νόμιμοι κάτοικοι της χώρας. Βέβαια, από εκεί και πέρα, η πρόκληση η δικιά μας είναι με προγράμματα ένταξης να τους κατευθύνουμε εκεί που υπάρχουν ανάγκες εργατικού δυναμικού. Και επειδή αναφερθήκατε επίσης στο θέμα των μεταναστών που έρχονται από τα χερσαία σύνορα και καταλήγουν στις πόλεις ανεξέλεγκτοι, αυτό ήταν ένα φαινόμενο που πράγματι παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και θέλει και τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η καταγραφή και ταυτοποίηση στο σημείο εισόδου και από εκεί και πέρα αυτοί που είναι τούντες άσυλο να μην αφήνονται ελεύθεροι μόνοι τους να πάνε να κατασκηνώσουν στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα που το ζήσαμε πιο έντονα και το 2018, αν θυμάστε, που περνάγαν τα σύνορα και πηγαίναν στις κεντρικές πλατείες Θεσσαλονίκης, αλλά αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν από εκεί και πέρα οργανωμένα να κατευθυνθούν σε δομές φιλοξενίας που υπάρχουν στη χώρα μας, να εξεταστεί το αίτημά τους και αυτοί που δικαιούνται διεθνούς προστασίας να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και τα αξιωτικά έγγραφα, αυτοί που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας να επιστραφούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στις χώρες προέλευσής τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.